τι είναι η Olympic Idea και θα το δούμε αυτό από την πλευρά των επιχειρήσεων. Η Olympic Idea είναι μια αμερικάνικη εταιρεία και δημιούργησε μια πλατφόρμα που ενώνει καταναλωτές και επιχειρήσεις. Το κάνει αυτό ή σκοπεύει να το κάνει αυτό δημιουργώντας τις συνθήκες ούτως ώστε να καλλιεργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα βοηθάει τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες να αποκτήσουν παρουσία και προβολή στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Οπότε ουσιαστικά οι επιχειρήσεις έχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι η σχέση τους με τους καταναλωτές. Το δεύτερο είναι τα ηλεκτρονικά εργαλεία, πώς αποκτούν παρουσία και πώς αποκτούν προβολή στο ίντερνετ. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για παρουσία μιας επιχείρησης στο ίντερνετ, μιλάμε για ένα website και μιλάμε και για ένα e-shop. Σπάνια μιλάμε για κάτι άλλο. Η Olympic τα δίνει αυτά στους επιχειρηματίες, μάλιστα τους δίνει ένα website maker και ένα e-shop maker, που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν όποτε θέλουν, τους δίνει ένα δυναμικό site και ένα δυναμικό e-shop. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσουν χρήματα κάθε φορά που θέλουν να τα αλλάξουν, μπορούν μόνοι τους να μπαίνουν μέσα, να ανεβοκατεβάσουν φωτογραφίες, να αλλάζουν τιμές, να αλλάζουν κείμενα και ούτω καθεξής. Το site είναι κάπως έτσι, υπάρχουν τρεις διαφορετικές πλατφόρμες από τις οποίες μπορεί να διαλέξει ο επιχειρηματίας. Είναι κάτι απλό. Γενικώς όσον αφορά τα site και τα e-shop υπάρχει μια παρανόηση. Υπάρχει στο εμπόριο, υπάρχουν πανάκριβα e-shop και site φοβερά πολύπλοκα, με τεράστιο βάθος και το καθεξής. Αυτά έχει αποδειχθεί ότι οι αγορές σαν τις δικές μας, που ο κόσμος δεν είναι εξαιρετικά εξοικειωμένος με το ίντερνετ, λειτουργούν αντίστροφα, δηλαδή κάτι φοβερά πολύπλοκο αποθεί τον κόσμο. Ένα τέτοιο απλό site για μια επιχείρηση που δεν εξειδικεύεται στο ίντερνετ marketing και απλά θέλει να παρουσιαστεί είναι ιδανικό. Είναι ουσιαστικά σαν να λέμε βιτρίνα μας αυτό, η βιτρίνα μας στο ίντερνετ. Τι κάνουμε, ποιοι είμαστε, στοιχεία επικοινωνίας και κάτω-κάτω βλέπετε ένα κουμπί που λέει Enter e-shop. Είναι η είσοδος, τον προσκαλούμε για να μπει μέσα στο ηλεκτρονικό μαγαζί μας, το οποίο επίσης μπορούμε να έχουμε από την Olympic και έχουν όσοι είναι μέλη και βλέπουν αυτό το βίντεο. Το e-shop είναι κάπως έτσι. Ο επιχειρηματίας μπορεί να φτιάξει όσες κατηγορίες θέλει, να διαλέξει πίσω φόντο, το χρώμα του φόντου, μπορεί να βάλει κάποια φωτογραφία για φόντο. Είναι εξαιρετικά δυναμικό, έχει αρκετές δυνατότητες. Μπορεί να βάλει άπειρες επιλογές, μπορεί να ανεβάσει άπειρες φωτογραφίες, να βάζει τιμές, να βάζει κείμενα και από κάτω και μπορεί και να λαμβάνει παραγγελίες. Ο πελάτης μπορεί να πατάει add to cart για να προσθεθεί στο καλάθι και μετά να σταλεί με email αυτόματα μια συνολική παραγγελία και να επικοινωνήσει μετά η επιχείρηση με τον πελάτη και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για προβολή, όταν μιλάμε για παρουσία στο ίντερνετ, μιλάμε για site και για e-shop. Εσείς που έχετε ξεκινήσει με την Olympic τα έχετε αυτά. Όταν κάνετε login στο back office σας, στο olympicidea.com και πάτε πάνω αριστερά εκεί που λέει Business Owner Login και βάζετε το username και το password σας, όταν μπαίνετε μέσα βλέπετε ακριβώς αυτή την εικόνα. Κάνοντας click στην πρώτη μπλε μεγάλη παύλα που λέει Create Website, από εκεί φτιάχνετε το site σας. Το σύστημα αυτό είναι φτιαγμένο ούτως ώστε πραγματικά οποιοδήποτε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το λειτουργήσει, σίγουρα και εσείς δεν θα έχετε πρόβλημα. Και κάνοντας click στη δεύτερη παύλα δημιουργείτε το δικό σας e-shop. Το e-shop και το website, και αυτό είναι ένα λάθος που συχνά το βλέπουμε να γίνεται, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα μέλη της Olympic, είναι κάτι που οποιοδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει κυριολεκτικά όπου θέλει. Μπορείτε να το βάλετε σε καρτούλες σας, μπορείτε να το τυπώσετε πάνω στις σακούλες σας, σε διαφημιστικά μπαλόνια, κυριολεκτικά οπουδήποτε. Είναι το δικό σας site, το δικό σας e-shop και θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε όπως λειτουργούν όλα τα site και όλα τα e-shop του κόσμου. Δεν έχει νόημα εκεί να αναφέρετε την έκπτωση που δίνετε στα μέλη ή κάτι ιδιαίτερο. Είναι η παρουσία σας στο ίντερνετ, είναι κρίμα να το περιορίζετε μόνο για τα μέλη της Olympic. Αυτά όσον αφορά την παρουσία, δηλαδή μια επιχείρηση κυριολεκτικά εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο μέσα στα επόμενα 10-15 λεπτά μπορείτε να έχετε δικό σας website, να είναι live στο ίντερνετ, μπορείτε μέσα στις επόμενες ώρες να φτιάξετε ένα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ αναλυτικό e-shop με τα προϊόντα της επιχείρησής σας. Αλλά μια επιχείρηση δεν χρειάζεται μόνο να υπάρχει στο ίντερνετ. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που υπάρχουν στο ίντερνετ και δεν τις βλέπει ποτέ κανένας. Στην Olympic ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχουμε είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να προβάλλονται κιόλας. Δηλαδή κάποιοι να βλέπουν αυτό το site και αυτό το e-shop. Τα εργαλεία προβολής είναι ένα διαφημιστικό slide, κάποιο ad, κάποια free προϊόντα που δίνουμε, όλα αυτά θα τα δούμε τώρα αναλυτικά. Καταρχήν, όταν
μιλάμε για προβολή. Προφανώς μιλάμε για προβολή κυρίως στα μέλη της Olympic. Τα μέλη της Olympic έχουν ένα search, δηλαδή μπορούν να σας ψάξουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησής σας, ανάλογα με το που βρίσκετε, με το που βρίσκεστε, ανάλογα με το ποσοστό της έκπτωσης που δίνετε, αν δίνετε δωρεάν προϊόντα, αν έχετε κάποιο ειδικό deal και το καθεξής. Αυτό που βλέπουν όταν σας ψάχνουν, οι επιλογές που τους εμφανίζονται, είναι αυτό που λέμε το διαφημιστικό slide. Το διαφημιστικό slide είναι αυτό που έχω με τετράγωνο, βλέπουμε διάφορα μαγαζιά τώρα τυχαία επιλεγμένα. Διαλέγετε εσείς μια φωτογραφία, διαλέγετε μια επικεφαλίδα, βάζετε ένα κειμενάκι και αυτό είναι το διαφημιστικό slide σας. Το διαφημιστικό slide είναι σαν να, αν μιλούσαμε με όρους Facebook ή Google, είναι η διαφημισούλα σας, ας πούμε. Απλώς εδώ πέρα κάποιος σας ψάχνει, δεν εμφανίζεται η διαφήμιση σας τυχαία οπουδήποτε. Το slide πρέπει να φροντίσουμε όλοι να έχει μια ωραία φωτογραφία και να έχει ένα κείμενο που να βγάζει νόημα, που να περιγράφει με ακρίβεια το ποιοι είμαστε. Όταν κάποιος κάνει κλικ σε αυτό το slide, πηγαίνει μέσα. Ο καλύτερος τρόπος για να το περιγράψω, ή δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος, ο τρόπος που βρίσκεται να το περιγράψω είναι το σαλόνι της επιχείρησης. Είναι το ό,τι, είναι, ό,τι έχει σχέση με την Olympic και ό,τι έχετε φτιάξει εσείς, ό,τι έχετε live εσείς, βρίσκεται εκεί πέρα. Οπότε φαίνεται πάνω δεξιά η έκπτωση που δίνεται, έχει ένα link για το website σας, έχει ένα link για το e-shop σας, μπορεί κάποιος να στείλει email. Από κάτω φαίνεται το πού ακριβώς βρίσκεστε. Είναι και σημαντικό περιπτώντως να δηλώνετε, να συμπληρώνετε σωστά το που βρίσκεστε. Θα δούμε μετά πώς γίνεται αυτό. Την ακριβή σας διεύθυνση. Εμφανίζεται ένας χάρτης που μπορεί να σας ψάξει κάποιος να δει πώς θα έρθει πιο εύκολα στο μαγαζί σας. Από κάτω υπάρχουν λεπτομέρειες για τη γενική έκπτωση που δίνεται. Και από κάτω υπάρχει χώρος για αν θέλετε να δημοσιεύσετε deals, free products κ.ο.κ. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κεντρική ιδέα αυτό που κάνουμε είναι η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Με απότερο σκοπό φυσικά να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα και των δύο. Ουσιαστικά αυτό πώς γίνεται. Τα περισσότερα εκπτωτικά site αυτό που κάνουν είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα εκπτωτικά site προκειμένου να ξεστοκάρουν. Δίνουν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση, κρατάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και το εκπτωτικό site. Τελικά ο επιχειρηματίας καταλήγει να μπαίνει μέσα, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι ρευστοποιεί και ο καταναλωτής εκμεταλλεύεται μια πάρα πολύ καλή τιμή. Ο καταναλωτής αυτός αποκλείεται να ξανάρθει για να αγοράσει αυτό το προϊόν. Δηλαδή, άμα κάτι το έχω αγοράσει 50, 60, 70% κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω μετά να το αγοράσω στην κανονική τιμή. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Εμείς αυτό που κάνουμε, ναι, μεν έχει deals, αλλά δεν δίνουμε βάρος εκεί. Εμείς δίνουμε βάρος σε αυτή τη μόνιμη έκπτωση που προσφέρει η επιχείρηση. Καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται να δώσει μια επιχείρηση μόνιμη έκπτωση τάξη του 70%. Θέλουμε όμως κάτι που να έχει νόημα. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δίνουν μια λογική έκπτωση, λογική για τα μάτια των καταναλωτών, λογική και για τα μάτια των επιχειρηματιών. Όπως είπαμε, θέλουμε η σχέση να είναι αμοιβαία, συμφέρουσα και για τους δύο. Οπότε οι καταναλωτές, έχοντας μια μόνιμη έκπτωση στα πάντα, αυτό είναι το add, αυτό είναι το τετραγωνάκι που είδαμε πριν, αυτό το 10%, είναι ότι εκτός από deals που μπορώ να δώσω, δωρεάν προϊόντα που μπορώ να δώσω και το καθεξής, δίνουμε μια μόνιμη έκπτωση στα πάντα. Είτε είμαστε εστιατόριο, είτε είμαστε μαγαζί με δώρων, ό,τι και αν είμαστε, αποφασίζουμε ποια είναι η έκπτωση που μπορούμε να προσφέρουμε στα μέλη και τα μέλη, αν έρθουν μια φορά και φάνε στην ταβέρνα μας με 20% έκπτωση, παράδειγμα, και είναι ικανοποιημένοι, θα έρθουν και θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν. Δεν είναι κάτι που γίνεται μια φορά ή σε μια συγκεκριμένη κατηγορία όπως είναι το deal. Οπότε είναι σημαντικό να προσφέρουν οι επιχειρήσεις αυτή τη μόνιμη λογική έκπτωση. Δεν πρέπει κάποιος επιχειρηματίας να νιώσει πίεση ή να ζοριστεί και να βάλει μια έκπτωση που δεν θα μπορεί να κρατήσει. Δεν θέλουμε απ' την άλλη να υπάρχει και μια έκπτωση που απλά υπάρχει έτσι για να υπάρχει. Δηλαδή είχαμε δει κάποια στιγμή ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο που έδινε έκπτωση 1%. Αυτό είναι καλύτερο να μην το βάλει καθόλου, ας πούμε, από το να βάλει έκπτωση 1%, γιατί όπως είπαμε οι καταναλωτές μας, οι καταναλωτές Olympic, θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια, έχουν μια τεράστια διαφορά με όλους τους άλλους καταναλωτές. Είναι ενεργητικοί, πληρώνουν μια συνδρομή για να έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις και έχουν απαιτήσεις για το τι εκπτώσεις θα βλέπουν. Αυτό το λέμε εδώ πέρα. Okay. Οπότε οι καταναλωτές που είναι υποψήφιοι πελάτες σας ουσιαστικά πληρώνουν συνδρομή για να έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις των επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές μας δεν πληρώνουν συνδρομή για να βλέπουν διαφημίσεις.
Οπότε απλά τον ανεβαίνει ένα ad και κάνοντας κλικ στο, απλά τον ανεβαίνει ένα slide και κάνοντας κλικ στο slide να πηγαίνουμε κάπου που δεν έχει νόημα για τον καταναλωτή, είναι κάτι που δεν ωφελεί κανέναν, ούτε τον καταναλωτή ούτε την επιχείρηση, αφού δεν θα κερδίσει πελάτες. Οι καταναλωτές πληρώνουν μια συνδρομή για να έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις που έχουν νόημα. Οπότε οι άνθρωποι που κάνουν κλικ στο slide σας ουσιαστικά είναι φοβερά κοντά στο να γίνουν πελάτες σας. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ψάξαν για το είδος της επιχείρησής σας, ψάξαν, επιλέξαν σε ποια περιοχή τους ενδιαφέρει το είδος της επιχείρησης και αν δουν κάτι που έχει νόημα για αυτούς, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν πελάτες σας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και ψάξαν εσάς. Οπότε πρέπει να ωφελούνται από την προσφορά. Τώρα, η διαφήμιση γενικώς, όπως ξέρουμε, έχει διάφορα. Υπάρχει παντού, υπάρχει σε εφημερίδες, αφήσεις, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Τώρα, τελευταία έχει κατακλείσει το ίντερνετ. Ουσιαστικά, ναι, μεν υπάρχουν πολλά είδη και online και offline διαφήμισης. Αυτό που έχουμε εμείς δεν είναι ακριβώς διαφήμιση. Ουσιαστικά, εμείς αυτό που έχουμε είναι τους πιο ποιοτικούς καταναλωτές που υπάρχουν. Όλοι οι τρόποι διαφήμισης που είδαμε πριν αφορούν παθητικούς καταναλωτές. Υπάρχουν καταναλωτές που βλέπουν διαφήμιση χωρίς να θέλουν να τη δούνε. Όταν βλέπω εγώ ένα έργο στην τηλεόραση και μου το διακόπτει για διαφημίσεις, ή όταν βρίσκω ένα φυλάδιο στο αυτοκίνητό μου, ή όταν βλέπω μια φύση στο δρόμο, ή όταν βλέπω μια διαφήμιση στο Facebook ή στην Google, δεν επιλέγω να τη δω. Οι άνθρωποι που κυκλοφορούν, οι άνθρωποι που κάνουν κλικ μέσα από την Olympic και έρχονται στο δικό σας site, στο δικό σας, και κάνουν κλικ στο δικό σας slide, είναι οι μοναδικοί καταναλωτές που υπάρχουν αυτή στην Ελλάδα, από όσο ξέρω, οι οποίοι έχουν πληρώσει για να βλέπουν αυτές τις διαφημισούλες. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να καταλάβουμε τι κάνουμε, ειδικά από την πλευρά του επιχειρηματία, γιατί οι καταναλωτές και αυτοί που χτίζουν το δίκτυο καταλαβαίνουν ακριβώς τι γίνεται. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε για διαφήμιση και κάποιος με 120 ευρώ όταν γράφει την επιχείρησή του δεν πληρώνει διαφήμιση, πληρώνει το να αγοράσει εργαλεία και αποκτά πρόσβαση σε καταναλωτές. Οι καταναλωτές για να ωφεληθεί από αυτή την πρόσβαση πρέπει να δείξει σεβασμό και οι καταναλωτές αντίστοιχα πρέπει να δείξουν σεβασμό και εκείνους για να χτιστεί και αυτή η μακροχρόνια σχέση που είναι το ζητούμενο όλων. Το slide αυτό και οι καταναλωτές μας είναι εξαιρετικά στοχευμένοι, είναι οι πιο ποιοτικοί, ας πούμε, που υπάρχουν. Εδώ πέρα είναι αυτό που είπαμε πριν, υπήρχαν παθητικοί καταναλωτές στην offline διαφήμιση, παθητικοί καταναλωτές στην online διαφήμιση. Μιλάμε για τη δημιουργία μιας τρίτης γενιάς καταναλωτών, οι οποίοι είναι ενεργοί, είναι οι καταναλωτές που ουσιαστικά αποφασίζουν εκείνοι και πηγαίνουν στην επιχείρηση. Και το μόνο που θέλουν απλώς είναι μια λίγο καλύτερη μεταχείριση κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, το μοντέλο μας λειτουργεί, όπως είπαμε, ενώνοντας επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις, εσείς οι επαγγελματίες, έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε εκπτώσεις, deals, δωρεάν προϊόντα. Ταυτόχρονα προβάλλεστε και αποκτάτε ηλεκτρονικά εργαλεία. Τα μέλη, δεν ξέρω τώρα πόσο, δεν είναι αναγκαστικό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς λειτουργούμε, πώς ακριβώς χτίζεται το μοντέλο αυτό από την πλευρά των μελών. Ουσιαστικά, τα μέλη πληρώνουν αυτή τη συνδρομή, που είναι 28 δολάρια, 20 ευρώ το μήνα, αποκτούν μια κάρτα με την οποία έχουν πρόσβαση όταν έρχονται στο μαγαζί σας, σας δείχνουν αυτή την καρτούλα, έχουν ένα κωδικό και ταυτόχρονα μπορούν να συστήνουν επιχειρήσεις, δηλαδή εσάς ασύστησε ένα μέλος και ταυτόχρονα μπορούν να συστήνουν μέλη. Συστήνοντας επιχειρήσεις και συστήνοντας μέλη, πολλοί καταναλωτές κερδίζουν χρήματα, το κάνουν δηλαδή επαγγελματικά. Όταν λέμε συστήνουν μέλη, αυτό είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου να καταλάβουμε τι εννοούμε συστήνουν μέλη. Ουσιαστικά συστήνουν εσάς. Δηλαδή, όταν ένας καταναλωτής, παύλα αντιπρόσωπος της Olympic, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, όταν λέει αυτή η κάρτα σου δίνει πρόσβαση σε εκπτώσεις, για ποιες εκπτώσεις μιλάμε? Μιλάμε για εσάς. Οι καταναλωτές που θέλουν να βγάλουν χρήματα από αυτό το μοντέλο είναι σε ένα διαρκές mode, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω τώρα, του να συστήσουν εσάς, αν και εφόσον προφανώς η έκπτωση και η παρουσία σας στο site έχει νόημα και έχει συμφέρον. Οπότε δεν είναι απλώς ότι το slide σας υπάρχει σε ένα site και ίσως κάποια στιγμή κάνει κλικ κάπου. Μπορεί η έκπτωση που δίνετε ή κάποια προσφορά που έχετε συνέχεια να αποστάρετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να υπάρχει σε παρουσιάσεις, σε offline παρουσιάσεις, σε laptop ανθρώπων, να μιλάνε και αυτές και ούτω καθεξής. Όταν ξεκινάμε λοιπόν, γιατί αυτό το βίντεο όπως είπαμε φτιάχνεται ή αυτό το webinar γίνεται για ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει τώρα και για επιχειρηματίες, επαγγελματίες που έχουν ξεκινήσει τώρα και θέλουν να δουν τι πρέπει να κάνουν,
πριν κάνετε οτιδήποτε, πριν καν φτιάξετε το website και το e-shop, πρέπει να κάνετε κλικ πάνω αριστερά εκεί που λέει Company Info. Εκεί που λέει Company Info πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνσή σας. Θα εμφανιστεί ένας χάρτης που ανάλογα με το τι γράφετε βγαίνουν διάφορες επιλογές. Διαλέγετε και βεβαιώνεστε ότι είναι σωστή η διεύθυνση. Επιλέγετε χώρα, επιλέγετε πολιτεία, επιλέγετε πόλη. Επιλέγετε αν είστε κατάστημα τοπικό ή αν είστε e-shop τοπικό ή αν απευθύνεστε στην παγκόσμια αγορά. Το 99% των επιχειρήσεων είναι τοπικά καταστήματα. Μην επιλέξετε κάτι άλλο. Αν είστε ένα κατάστημα τοπικό και δεν έχετε e-shop ή δεν έχετε δυνατότητα να παραδίδετε σε άλλες περιοχές, μην επιλέξετε κάτι άλλο, γιατί μπερδεύετε το σύστημα και μετά μπορεί να γίνει ένα report και να κατέβει η καταχώρησή σας. Μετά επιλέγετε γλώσσα, δηλαδή επειδή υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικά σημεία του κόσμου, δεν εμφανίζονται όλες οι διαφημίσεις σε όλους. Δηλαδή στους Έλληνες εμφανίζονται ελληνικές διαφημίσεις, στους Ιταλούς που επίσης αναπτύσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό, αναπτύσσονται ιταλικές και αγγλικές διαφημίσεις κ.ο.κ. Και ταυτόχρονα, αφού επιλέξετε και τη γλώσσα, πρέπει κάτω εκεί που λέει Business Category να επιλέξετε που βρίσκεται. Έχει 12 διαφορετικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Μπορείτε να διαλέξετε πάνω από ένα τετραγωνάκι, αλλά πρέπει και εκεί πέρα να είστε ξεκάθαροι στο τι ακριβώς κάνετε. Δηλαδή, αυτό μου έχει μείνει ότι κάποια φορά, ας πούμε, μια πιτσαρία που δεν είχε καταλάβει πώς λειτουργούμε, έτσι από το πάθος της να διαφημιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, είχε κλικάρει μέχρι και ελαστικά αυτοκινήτου. Και έψαχνε ο άλλος ελαστικά αυτοκινήτου και εμφανιζόταν η πιτσαρία. Καταλαβαίνω ότι ίσως σε άλλα είδη διαφήμισης αυτό να ωφελούσε. Σε εμάς είναι πολύ κακό αυτό για την πιτσαρία, γιατί όπως τα θετικά διαδίδονται, έτσι διαδίδονται και τα αρνητικά. Τέλος πάντων, το διόρθωσε τώρα, πάει μια χαρά. Απλώς λέω ότι είναι σημαντικό να είμαστε ακριβείς, ούτως ώστε να μας βρουν αυτοί που θέλουν να μας βρουν. Αμέσως μετά στο μενού υπάρχει επιλογή που λέει Create Slide, αμέσως ακριβώς κάτω από το Company Info. Το slide είναι αυτό που φαίνεται όταν κάποιος σας ψάχνει, το πρώτο πράγμα που φαίνεται, η είσοδος σε όλα τα άλλα. Εκεί πέρα πρέπει να σημειώσετε εκεί που λέει Company Name, ουσιαστικά είναι μια επικεφαλίδα. Από κάτω υπάρχει ένα κειμενάκι, κάνετε κλικ για να ανεβάσετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο όμορφη και όσο το δυνατόν πιο να έχει σχέση με αυτό που κάνετε, τέλος πάντων. Και όταν ανεβάσετε τη φωτογραφία, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι ένα τεχνικό βίντεο αυτό, απλώς το λέω γιατί είναι ένα πολύ συχνό λάθος που γίνεται. Όταν ανεβάσετε τη φωτογραφία, ακόμα και αν η φωτογραφία δεν θέλει να την κόψετε, πρέπει να πατήσετε εκεί που λέει Upload and Crop Your Image. Γιατί αν δεν κάνετε κλικ εκεί, ουσιαστικά δεν έχει γίνει upload στη φωτογραφία και θα χαθεί η φωτογραφία και δεν θα υπάρχει slide μετά. Όταν γίνουν αυτά, πατάτε Submit. Το slide δεν γίνεται live κατευθείαν. Θέλει 1 με 2 μέρες για να γίνει live. Επίσης, το slide αυτό θα εμφανιστεί αν πάτε και φτιάξετε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάποιο άντι, κάποιο deal ή αν προσφέρετε κάποιο δωρεάν προϊόν. Αν δεν προσφέρετε τίποτα, δεν θα εμφανιστεί το slide, γιατί όπως είπαμε, οι καταναλωτές δεν πληρώνουν χρήματα για να βλέπουν διαφημίσεις, πληρώνουν χρήματα για να έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις. Και αν εσείς επιλέξετε, που είναι απόλυτο δικαίωμά σας, να μην προσφέρετε εκπτώσεις ή deals κ.ο.κ., τότε έχετε τα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά όλοι γνωρίζουμε ότι κοστίζουν πολύ πολύ παραπάνω από 120 ευρώ, το website maker και το e-shop maker, αλλά το slide σας δεν θα φαίνεται. Θα έχετε παρουσία στο ίντερνετ, αλλά δεν θα έχετε προβολή στο ίντερνετ αν δεν προσφέρετε μια έκπτωση. Ακριβώς από κάτω, στο μενού αυτό, είναι εκεί που λέει Your Offers και κάνετε κλικ πρώτα στο Your Discount Ad. Το Discount Ad είναι η γενική έκπτωση που δίνουμε. Δηλαδή, αν είναι ένα μαγαζί με είδη δώρο για παράδειγμα, ουσιαστικά είναι ότι όταν μπω σε αυτό το μαγαζί, αν γράφει το μπλε κουτάκι 10%, ό,τι και αν πάρω από αυτό το μαγαζί έχει 10%. Μπορεί σε κάποια είδη να βάλει deal και να τα έχει 20, 30, 40, 50, αλλά η έκπτωση που θα βάλει εκεί είναι η γενική έκπτωση. Οπότε ανεβαίνει μια φωτογραφιούλα, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Τελικά ανεβαίνει μια φωτογραφία η οποία μπαίνει αριστερά, γράφεται πάλι ένα κείμενο, μια επικεφαλίδα και ένα κειμενάκι που λέει περίπου τι αφορά η επιχείρηση κ.ο.κ. Και δεξιά αναφέρεται πάλι έκπτωση. Ανάλογα με την επιχείρηση. Δεν είναι ανάλογα με την επιχείρηση, όλοι ξέρουμε περίπου τι ποσοστό κέρδους μπορεί να δώσει μια επιχείρηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν έτσι κι αλλιώς χαμηλές τιμές και δυσκολεύονται, ας πούμε, στο να δώσουν μια μεγάλη έκπτωση. Αφιερώνουμε χρόνο να δούμε τι μας συμφέρει, τι έχει λογική κ.ο.κ. Οπότε δεν είναι σωστό μια επιχείρηση να νιώσει πίεση επειδή βλέπει τώρα, ας πούμε, 40%. Το 40% είναι πολύ σπανιά
έκπτωση. Συνήθως οι εκπτώσεις, βασικά δεν θα πω νούμερο, γιατί εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης. Απλώς όλοι ξέρουμε περίπου τι είναι λογικό. Οπότε για να φτιαχτεί αυτό που είδαμε, για να φτιαχτεί το ad, γράφουμε κειμενάκι. Είναι το σύστημα, αν αντιλαμβάνεστε, το σύστημα είναι φοβερά φοβερά απλό. Είναι φτιαγμένο για ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Απλώς γράφουμε τι θέλουμε να γράφει έτσι σαν επικεφαλίδα το κειμενάκι. Πάλι ανεβάσουμε τη φωτογραφία, πάλι κάνουμε κλικ για να σωθεί φωτογραφία, και αυτό είναι όλο. Μετά από μια-δυο μέρες εγκρίνεται και γίνεται live. Υπάρχουν άλλες δύο επιλογές εκτός από το ad, που είναι το πιο βασικό, είναι αυτή η μόνιμη έκπτωση που δίνουμε. Με το ad ουσιαστικά οι επιχειρήσεις κερδίζουν πιστούς καταναλωτές και κερδίζουν και καταναλωτές που τους διαφημίζουν, καθώς ο καταναλωτής προτείνει την κάρτα, λέει συνέχεια σε ποια μαγαζιά ψωνίζει, τι κερδίζει και ούτω καθεξής. Οπότε το ad σίγουρα είναι το σημαντικότερο. Ταυτόχρονα υπάρχει με περίπου την ίδια λογική να δημιουργηθεί από την επιχείρηση και ένα deal. Αν είναι, ας πούμε, μια μέρα της εβδομάδας, αν δεν έχετε πολλή δουλειά, αν είναι, ξέρω εγώ, ξενοδοχείο ή εστιατόριο, οτιδήποτε. Υπάρχουν πολλές τώρα που βάζουν, ας πούμε, μια μεγαλύτερη έκπτωση καθημερινές. Δηλαδή λένε, ας πούμε, Σαββατοκύριακα 15%, καθημερινές 25%. Έτσι, αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε αρκετά συχνά. Οπότε κάτι τέτοιο μπαίνει στο deal. Η καλύτερη έκπτωση από τη γενική έκπτωση, οτιδήποτε μπαίνει στο deal, μια επιχείρηση μπορεί να φτιάξει απεριόριστα deals. Να το συγκεκριμενοποιήσει όσο θέλει. Κάτι άλλο εξαιρετικά σημαντικό που το χρησιμοποιούν λίγοι, και επειδή το χρησιμοποιούν λίγοι, είναι ένας φοβερά καλός τρόπος για να φανεί μια επιχείρηση, είναι το free product. Το free product τι είναι? Είναι ότι αν έρθεις στο κατάστημά μου και αγοράσεις κάτι, εγώ θα σου κάνω δώρο κάτι άλλο. Δηλαδή, πάλι με το παράδειγμα με τα εστιατόρια, δεν ξέρω το γιατί αναφέρω συνέχεια εστιατόρια, μου έχει κολλήσει. Είναι ότι αν έρθεις και παραγγείλεις, η σαλάτα είναι δώρο. Δηλαδή, θα σου κάνω το 10%, αλλά θα σου κάνω δώρο και μια σαλάτα, ή θα σου κάνω δώρο ένα ποτήρι κρασί ή κάτι τέτοιο. Το deal, γιατί είναι πάρα πολύ. Το free product, γιατί είναι πολύ καλό να υπάρχει σε μια επιχείρηση, και το έχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Γιατί ουσιαστικά κάποιος μπορεί να ψάξει. Αν δείτε πάνω αριστερά στο search που έχουν οι καταναλωτές, στο εργαλείο αναζήτησης που έχουν οι καταναλωτές, μπορεί να ζητήσει να εμφανίζονται μόνο discounts, μόνο ad δηλαδή, μόνο γενικές εκπτώσεις, ή μόνο deals ή μόνο δωρεάν προϊόντα. Αυτό είναι το πάνω δεξιά, το πράσινο, το Olympic Freebies που λέει. Εκεί πέρα τι γίνεται? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες καταστήματα, πάνω από 500 slide υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και αν βλέπετε αυτό το βίντεο λίγο αργότερα, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν 600, 700, 800 κλπ. Τα freebies, επειδή είναι ελάχιστα, αν εγώ ψάξω, ας πούμε, για freebies στην Αθήνα, θα μου βγουν ελάχιστα καταστήματα. Οπότε αμέσως θα βγείτε κι εσείς, αν βάλετε freebie, δωρεάν προϊόν. Και πάλι το δωρεάν προϊόν θα πρέπει να είναι ένα όντως δωρεάν προϊόν. Δηλαδή μην από το πάθος κάποιας επιχείρησης να φανεί, μην πάει και βάλει κάτι που θα προσβάλλει την κοινή λογική. Δηλαδή, μην είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, θα έρθει στην ταβέρνα μου, θα φας και θα σου κάνω δώρο την οδοντογλυφίδα στο τέλος. Να είναι κάτι που έχει νόημα. Να μην είναι κάτι που θα γονατίσει την επιχείρηση, αλλά να είναι κάτι που έχει νόημα για τον καταναλωτή. Να είναι κάτι το οποίο θα πει και σε άλλους, και έτσι θα έρθουν και άλλοι καταναλωτές εσάς και ούτω καθεξής. Οπότε, το ξαναλέμε, το έχω πει αρκετές φορές, αλλά έτσι το λέω για να είναι ξεκάθαρο. Από την Olympic οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν διαφήμιση. Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε πελάτες και καταναλωτές. Οι καταναλωτές πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες τιμές, σε deals, σε καλύτερη αντιμετώπιση κλπ. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, δηλαδή αν μπει μια επιχείρηση και πάνε εκεί κάποιοι καταναλωτές και ο υπάλληλος δεν έχει ενημερωθεί, γιατί ο ιδιοκτήτης δεν ενημέρωσε και ούτω καθεξής, και το αρνηθεί την έκπτωση και πρέπει να μπούμε στο site, να του δείξουμε, να πάρουμε τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Αυτό είναι κάτι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή δεν είναι αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων. Οπότε είναι καλό η επιχείρηση, εκτός από την έκπτωση που θα δώσει, όσο καλύτερα φερθεί στον καταναλωτή, τόσο ο καταναλωτής πιο ενσυνείδητα θα την προωθήσει, τόσο πιο γνήσια και ειλικρινά θα την προωθήσει. Οπότε καλό να υπάρχει έκπτωση, είναι καλό τα μέλη της Olympic να αντιμετωπίζεται και ως
ας πούμε αυτό που γράφω, ότι το μέγιστο όφελος το έχει μια επιχείρηση όταν κάνει τους καταναλωτές με τις εκπτώσεις που δίνει, με τα deals, με τα freebies και με τη συμπεριφορά να νιώσουν προνομιακοί καταναλωτές, ιδιαίτεροι καταναλωτές. Αν μια επιχείρηση καταφέρει να το κάνει αυτό, δηλαδή αν με τις τιμές που κάνει, με τη συμπεριφορά που έχει κ.ο.κ. καταφέρει να το κάνει αυτό, τα ωφέλη είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή, και μιλάω μόνο για Ελλάδα τώρα, γιατί αντίστοιχες σελίδες με τις ελληνικές και αντίστοιχα Skype groups που θα δείξουμε συνέχεια με τις ελληνικές, υπάρχουν και σε άλλες γλώσσες, σε άλλες αγορές. Αν μια επιχείρηση έχει σχέση με τουρισμό, ξενοδοχεία κτλ., αυτό το όφελος που έχει δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Αλλά αν τώρα μιλήσουμε για την Ελλάδα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεκάδες εκατοντάδες Facebook groups, δεκάδες εκατοντάδες Facebook fan pages αφιερωμένες μόνο στην Olympic, δημιουργημένες από καταναλωτές της Olympic, και αυτό που εκεί μέσα υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες μέλη, με τα οποία επικοινωνούν οι καταναλωτές. Οπότε όταν οι καταναλωτές είναι ευχαριστημένοι, εδώ πέρα είναι σελίδες τώρα με εκατοντάδες, εδώ πέρα τώρα βλέπω group με εκατοντάδες καταναλωτές στο κάθε group. Όταν κάποιος είναι ευχαριστημένος, τι κάνει? Πάει και γράφει. Πήγα στην τάδε ταβέρνα. Δεν θα αναφέρω τώρα ονόματα εταιρεών και δεν έβγαλα και πώς με ονόματα εταιρεών για να μην φανεί ότι διαφημίζουμε κάποιες περισσότερα από κάποιες άλλες. Αλλά όταν κάποιος πάει οπουδήποτε, πήγα και αγόρασα ένα κουστούμι από την Καλυθέα και μου κάναν τόσο 40% έκπτωση και πήρα και ένα πουκάμισο δώρο κ.ο.κ. Λέω τώρα υπαρκτά περιστατικά. Αυτό τι γίνεται? Αυτό, εκτός από το ότι υπάρχει στο site και ότι μπορεί κάποιος να το ψάξει, αυτόματα, γιατί όταν γίνεται ένα ποστάρισμα σε ένα group, πηγαίνει email. Ουσιαστικά είναι πραγματικά ο ορισμός του viral marketing, ότι αν κάποια επιχείρηση αφήσει καλή εντύπωση σε ένα καταναλωτή, είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι θα πάνε την επόμενη εβδομάδα 5 και την επόμενη εβδομάδα 20 και ούτω καθεξής. Σε ένα εστιατόριο, εγώ είχα δει μια στο φαγητό, γι' αυτό λέω συνέχεια εστιατόρια, μετρήσαμε ότι πήγε ένας αρχικά, μια παρέα πήγε 4 ατόμων. Τους έκανε καλή εντύπωση. Μετρήσαμε ότι 10 μέρες μετά είχαν πάει και είχαν φάει εκεί πάνω από 100 άτομα. Απλά και μόνο επειδή αυτή η ταβέρνα έχει πολύ καλό φαγητό, πολύ καλή έκπτωση, πολύ καλή συμπεριφορά. Έτσι και προτιμήσαμε και θα πάνε, είμαι σίγουρος θα πάμε ξανά και ξανά και ξανά εκεί, όχι μόνο εμείς, και άλλα μέλη και άλλα μέλη κλπ. Οπότε κάθε φορά που οι καταναλωτές πηγαίνουν κάπου, ποστάρουν τις εντυπώσεις τους, την απόδειξη, γράφει ο άλλος, φανταστικό, το αρνάκι στη Λαδά, μπλα μπλα μπλα, τέλος πάντων, μην πούμε ονόματα επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, αυτό που γίνεται στο Facebook γίνεται και σε Skype group. Επίσης υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάρα πολλά Skype groups. Εδώ πέρα έχω ένα screenshot από το Ιταλικό, και εκεί πέρα η ίδια δουλειά γίνεται. Όταν κάποιος είναι ικανοποιημένος με κάτι, το λέει, ενημερώνει, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους τι γίνεται? Υπάρχουν οι καταναλωτές που απλά έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις, και υπάρχουν και οι καταναλωτές που το κάνουν και ως επιχειρηματική δραστηριότητα το να συστήνουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ακόμα μεγαλύτερο όφελος το να εξηγήσουν πόσο πολύ συμφέρον είναι κάποιος το να γίνει μέλος, γιατί κερδίζουν χρήματα δημιουργώντας άλλα μέλη. Και εδώ πέρα ελληνικά site και ούτω καθεξής. Εκτός από αυτό το σύστημα που είναι φτιαγμένο πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, κάνοντας κλικ στο contact us θα εμφανιστούν τα στοιχεία επικοινωνίας του ανθρώπου που σας έχει συστήσει. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν κάποιο μέλος, καταναλωτή, αντιπρόσωπο που τις σύστησε. Αυτό μπορεί να έχει γίνει μέσω ίντερνετ, μπορεί να έχει γίνει και προσωπικά. Αν έχετε μια πολύ καλή προσφορά, ή αν θεωρείτε ότι αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, αν θέλετε κάτι να βελτιώσετε, πώς μπορεί αυτή η γέφυρα να χτιστεί ανάμεσα στους καταναλωτές και στην επιχείρησή σας, να χτιστεί ακόμα καλύτερα, να λείπει κάτι, πάντα είναι καλό να μιλάτε με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί και αυτός ο άνθρωπος έχει και συμφέρον εσείς να πάτε καλά, γιατί θέλει να παραμείνετε στο κλαμπ, έχει συμφέρον και να πάνε καταναλωτές στην επιχείρησή σας, γιατί όσο γίνεται αυτό αποκτάει η καρτούλα έτσι μεγαλύτερη αξία και ούτω καθεξής. Οπότε πάντα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ουσιαστικά στο εμπόριο υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους μικρομεσαίους ή στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Εμάς ο στόχος μας και ο στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Δεν το κάνουμε αυτό από φιλανθρωπικό αίσθημα. Το μοντέλο μας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και εμείς ωφελούμαστε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορούν απλοί καταναλωτές ή αντιπρόσωποι που δημιουργούν ένα μικρό ή μεγάλο εισόδημα
να πηγαίνουν χέρι-χέρι και να ωφελούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της περιοχής τους. Οι καταναλωτές, οι αντιπρόσωποι μας θέλουν πάρα πολύ να χτιστεί αυτή η σχέση και σίγουρα θα χτιστεί με τους επιχειρηματίες και τους μικρούς επιχειρηματίες που πιάσουν την ιδέα, που καταλάβουν τι κάνουμε και συνεργαστούν μαζί μας. Αν βλέπετε αυτό το βιντεάκι μαγνητοσκοπημένο, καλή αρχή, μπορεί σύντομα να τα πούμε στο μαγαζί σας. Γεια χαρά!